Αληθώς σας λέγω, όπου αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο, σε όλο τον κόσμο, εκείνο το οποίον έπραξε αυτή, θέλει λαληθεί εις μνημόσυνον αυτής. Τι λέει δηλαδή εδώ ο Κύριος? Ότι εκείνος που με πλησιάζει με έναν τέτοιο τρόπο, γράφει ιστορία. Αυτός που με πλησιάζει για να μου δώσει, χωρίς να απαιτεί να λάβει, αυτός εν αγνία του όχι μόνον προφητεύει, όχι μόνον προμηνύει τα μέλλοντα και οικοδομεί τους άλλους, αλλά γράφει ιστορία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ανθρωπότητα δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Αν η ανθρωπότητα δεν την ξεχάσει ποτέ, λέτε να την ξεχάσει ο Χριστός? Θέλεις ο Χριστός να μην σε ξεχάσει ποτέ? Πλησίασέ τον και δώσ' του ό,τι έχεις, ό,τι πολυτιμότερον, και εκείνος θα σου δώσει και ό,τι δεν ζήτησες. Όταν ο Σολομώντας κάποτε πλησίασε τον Κύριο, του προσέφερε 1000 ολοκαυτώματα. Το μόνο που του ζήτησε ήταν νοήμονα καρδιά. Να μην παγιδεύομαι δηλαδή, να ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ο Κύριος τον επισκέπτεται και του λέει, επειδή δεν μου ζήτησες μακροζωία, μακροημέρευση, πολυτέλεια, ανέσεις, να νικήσω τους εχθρούς σου, να τους ισοπεδώσω, να τους πατάξω όλους κάτω από τα πόδια σου, και νοήμονα καρδιά θα σου δώσω, αλλά και ό,τι δεν μου εζήτησες θα σου το δώσω. Θέλεις ο Κύριος να σου χωρίσει ό,τι δεν ζητάς? Μη του ζητάς τίποτα, παρά μόνον δώσ' του τον εαυτό σου και εκείνος θα αναλάβει τη ζωή σου. Αλληλούια. Ζει Κύριος και ζει ψυχή μας. Αλληλούια.